σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε εδώ τον πρόεδρο του Λοκαλικού Λιμένου Κέρκυρας, τον κύριο Σπύρο Στεφανίδη και την αγαπητή κυρία Βάκη, η οποία είναι φίλη του Συλλόγου, με σκοπό να τους δείξουμε τις εγκαταστάσεις μας και να πούμε και για τη μεγάλη βοήθεια την οποία προσφέρουν στο Σύλλογο. Τελευταία προσφορά του κυρίου Στεφανίδη προς το Σωματείο ήταν ένα στρώμα του επικοντό και του ύψους, το οποίο προμηθεύτηκε ο Κερκυραϊκός από τη Γαλλία, από τη μεγάλη εταιρεία την Τίμα, η οποία σημειωτέων είναι ο επίσημος χορηγός όλων των Ολυμπιακών Αγώνων σε υλικά. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, καλωσορίζω και τον κύριο Στεφανίδη και την κυρία Βάκη, να τους ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς, να τους ευχαριστήσω εγώ εκ μέρους όλης της οικογένειας του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, γιατί η βοήθειά τους είναι διαχρονική και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και την εισαγωγή που κάνατε. Σας είχα ξαναπεί και το έχω πει και σε μερικές άλλες περιπτώσεις ότι δεν μου αρέσει αυτή η ιστορία να ακούω το ευχαριστώ τον κύριο Στέφανε. Ευχαριστώ τον οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας. Εάν θέλετε κάποιον να ευχαριστήσετε, ο οποίος έχει συμβάλει σε αυτό, είναι παρούσα η κυρία Βάκη, η οποία μου είχε υποδείξει τον δρόμο πριν από 2 χρόνια πώς μπορώ να εφαρμόσω το θεσμό της κοινωνικής ευθύνης μιας εταιρείας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ή το πώς να κοιτάζουν για τις χορηγίες, τον μηχανισμό κτλ. Είχαμε ξεκινήσει, κυρία Βάκη, εσείς το έχετε ξεχάσει, με μια αποτυχία δική μου. Θέλατε κάποια υποστήριξη για τον αθλητή τον Ματζουρογιάννη, τον οποίο μάλιστα δεν τον έχω γνωρίσει. Θα ήθελα να τον γνωρίσω πρώτα κάποια φορά. Και συνεχεία κάναμε και μερικές άλλες παρεμβάσεις εδώ πέρα, κάποιες βοήθειες στο Σύλλογο. Και θέλω να σας πω με την ευκαιρία και κάτι το οποίο είναι προσωπικό. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι σήμερα εδώ πέρα. Έχω περάσει τα παιδικά και τα εφηβικά μου χρόνια εδώ πέρα και πέραν από αυτό υπήρξε και ο πατέρας μου εδώ πέρα πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή δεκαετίες μιλάμε, είτε αντιπρόεδρος είτε πρόεδρος του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Και σήμερα με συγκίνησε ο κύριος πρόεδρος από εδώ πέρα, διότι μου παρέδωσε ένα έγγραφο του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου προς τον πατέρα μου, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πλέον, με τις ευχαριστίες για τη θητεία του και τις υπηρεσίες του στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο. Αυτά ήθελα να πω και εδώ πέρα εξακολουθούμε να είμαστε ανοιχτοί, κύριε Πρόεδρε, γιατί έμαθα σήμερα που μου λέγατε κάτι συμπληρώματα ότι χρειάζεστε. Σας καλώ εντός 2-3 ημερών να μου φέρετε το σημείο με που είπαμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια μέρα χαρά σήμερα για τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρό του για την άοπλη προσπάθεια που καταβάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όλγε και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Όλγε, τον κύριο Στεφανίδη, για την αδιάλειπτη προσφορά του στην κερκυραϊκή κοινωνία και να πω ότι στην Κέρκυρα δυστυχώς υπάρχει μια αναδυστυχία ανάμεσα σε πολύ μεγάλους αθλητές, ολυμπιονίκες, μεγάλα ταλέντα του αθλητισμού που έχει γεννήσει και τις υποδομές τις οποίες δυστυχώς υπολείπεται. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία, η κοινωνία, σωματεία, φορείς να είμαστε όλοι συλλογικά αρρωγοί στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε και να κάνουμε τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις αντάξεις των καλών αθλητών και του δυναμικού που έχουμε.